Your buddies are going to tell you all about their winners, but they're not going to tell you they invested in Peloton, their favorite weed stock, overhyped EV stock, or anything else that Kathy Wood is repping that has absolutely bombed. Be smart. Play the odds. Diversify. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί γιατί το να επενδύουμε σε μεμονωμένες μετοχές είναι ξεκάθαρα η απόλυτη έκφραση αλαζονίας. Ναι, σε εσένα αναφέρομαι μεγάλη γκουρού των επενδύσεων που βλέπεις αυτό το βίντεο και πιστεύεις ότι θα ξεπεράσεις τις αγορές. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι στο briefing με την ομάδα content που μου λέγαν Chris, κοίτα μην ευρεάσεις πάλι και κοκκινήσεις on camera. Ρε, πάτε καλά. Δηλαδή, δεν σας φτάνει η συνολική απόδοση της αγοράς και θέλετε να την ξεπεράσετε. Τόσο μάγκες είστε που θα καθίσετε στον υπολογιστή τις 3 ώρες της ημέρας που σας περισσεύουν μετά τη δουλειά και θα βάλετε κάτω τα μεγαλοστελέχη της Wall Street. Που, by the way, και εκείνα υποαποδίδουν τις αγοράς για τους πελάτες τους, αν συμπεριλάβουμε τα fees τους. Πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω. Ειδικά από τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών που προσπαθεί να ξεπεράσει τις αγορές τρώει τελικά τα μούτρα της. Αλλά ξέρω τι φταίει. Το ξέρω στο κεφάλι. Δεν μας αρέσουν οι βαρετές επενδύσεις που αποδεδειγμένα δουλεύουν. Όχι, ο Μπάμπης από το Κερατσίνι και η Τάνια από την Ιωνία, by the way, δεν είναι σεξιστικό ή κοινωνικό το ζήτημα. Θέλουν να το παίξουν επενδυταράδες. Ρε, κάντε τα απλά σωστά και αφήστε τις φιγούρες. Μα Χρήστο, και εσύ επενδύεις σε μεμονωμένες μετοχές. Τις δείχνεις και στο δημόσιο χαρτοφυλάκιο. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν θέλετε κι εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια εξόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίως και 800 δολαρίων. Και καλά νέα, η προσφορά της Freedom 24 πήρε παράταση και μέχρι τέλος Οκτωβρίου παρακαλώ δίνει έως και 20 μετοχές δώρο σε όσοι έχουν κάνει εγγραφή από την 1η Μαΐου και μετά. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και 800 δολάρια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές είναι αυτές λοιπόν, για λίγες μέρες ακόμα δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε σωστοί, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. The definition of investor arrogance is buying individual stocks. What you're saying is that you know something more about that company than everyone else in the market. Αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση αλαζονίας από το να επενδύουμε σε οποιαδήποτε μεμονωμένη μετοχή. Και για να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς λέω, ας εξηγήσουμε κάτι καλύτερα. Τι συμβαίνει όταν επενδύουμε σε μια μεμονωμένη μετοχή? Τη στιγμή που εμείς την αγοράζουμε, κάποιος άλλος εκεί έξω μας την πουλάει. Και από όλες τις αγοραπολισίες που γίνεται σε όλο τον κόσμο για τη συγκεκριμένη μετοχή, όλοι οι άλλοι συμφωνούν ότι η δίκαιη τιμή της είναι αυτή που αναφέρεται στο ταμπλό, όπως λέμε. Δηλαδή η τιμή που βλέπουμε όταν πάμε να την αγοράσουμε. Άρα εμείς, με την πρόθεσή μας να αγοράσουμε σε εκείνη την τιμή, ισχυριζόμαστε ότι όλοι οι άλλοι επενδυτές στον κόσμο εκείνη τη δεδομένη στιγμή κάνουν λάθος και πως εμείς ξέρουμε ότι η τιμή της μετοχής θα έπρεπε να είναι υψηλότερη. Ξανά, κάθε φορά που αγοράζουμε μία μεμονωμένη μετοχή, ισχυριζόμαστε ότι όλοι οι άλλοι επενδυτές στον κόσμο εκείνη τη δεδομένη στιγμή κάνουν λάθος και πως εμείς ξέρουμε ότι η τιμή της μετοχής θα έπρεπε να είναι υψηλότερη. Μιλάμε, αυτό είναι όχι απλά εγωιστικό και αλαζονικό. Είναι οριακά ψυχασθενικό. Γιατί ξαναλέω, σε περίπτωση που κάποιος δεν το κατάλαβε, αν η αγορά πίστευε ότι η αξία της μετοχής είναι μεγαλύτερη, τότε δεν θα μπορούσαμε να την αγοράσουμε στη συγκεκριμένη τιμή που βλέπουμε τώρα. Θα ήταν ήδη σε υψηλότερη τιμή. Όλοι οι άλλοι επενδυτές στον κόσμο λένε ότι η συγκεκριμένη μετοχή αξίζει τόσο και εμείς ερχόμαστε και λέμε όχι, αξίζει παραπάνω. Γιατί το λέω εγώ που είδα τον Τσούνι στο YouTube και διάβασα Seeking Alpha στο lunch break μου. Αυτό θέλει κότσια. Το αναγνωρίζω. Αλλά κατά βάση δείχνει αφέλεια και έλλειψη πραγματικής γνώσης. I'm buying Nvidia stock because it's a dominant player in AI. No. Everybody knows that and it's priced into the stock. Το πιάσαμε. Όταν μου στέλνετε μηνύματα τύπου η Nvidia θα κυριαρχήσει στο AI ή η Tesla θα γεμίσει τον κόσμο κάποια στιγμή με ρομποϋπηρέτες, στην ουσία δεν λέτε τίποτα. Όλοι τα ξέρουμε αυτά και τα πιστεύουμε. Περισσότερο ή λιγότερο. Οι αποτιμήσεις των ίδιων των μετοχών τους άλλωστε το φωνάζουν. Ας πάρουμε για παράδειγμα το PE της Nvidia. Δηλαδή το πόσο αξίζει η μετοχή σε σχέση με τα κέρδη της εταιρείας. Όταν αυτό ανέρχεται στο εξωφρενικά υψηλό 63,5, σημαίνει ότι οι επενδυτές εκεί έξω
ήδη έχουν συμφωνήσει ότι τα κέρδη της Nvidia θα εκτοξευτούν. Δηλαδή λένε. Ναι, τα προηγούμενα κέρδη δεν δικαιολογούν αυτή τη τιμή, αλλά τα επόμενα κέρδη που έρχονται, τι δικαιολογούν. Και έρχεσαι εσύ και λες, όχι, δικαιολογούν ακόμα μεγαλύτερη τιμή. Ανόητε. Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την αύξηση των κερδών. Γι' αυτό η τιμή είναι στην τιμή που είναι. Η πληροφορία αυτή εμπεριέχεται στην τωρινή τιμή. Πώς αλλιώς να το πω. Και 99,9% των περιπτώσεων χρονικά η τιμή που διαπραγματεύεται η κάθε μετοχή είναι σωστή. Μέχρι να προκύψει μια νέα πληροφορία που θα οδηγήσει την τιμή στο επόμενο equilibrium. Η αγορά έχει δίκιο. Α, και κάτι ακόμα. Όχι, αυτή η νέα πληροφορία δεν την έμαθες εσύ ταχύτερα από την υπόλοιπη αγορά. Μέχρι να φτάσει σε σένα είναι ήδη old news για τους επαγγελματίες. Πώς να το πω, ρε παιδιά. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που ξετρυπώσαμε κάτι κρυφό και είπαμε ότι η Palantir θα εκτοξευτεί. Δεν ξέρουμε κάτι που η αγορά αγνοεί. Η αγορά ξεκάθαρα έχει καταλάβει ό,τι έχουμε καταλάβει κι εμείς. Και γι' αυτό έχει φέρει την τιμή της μετοχής στο τωρινό σημείο. Και κάτι ακόμα, δεν έχει σημασία αν τελικά η μετοχή αυτή όντως ανέβει. Ούτε καν αν θα ανέβει ταχύτερα από τον S&P. Αυτό που έχει σημασία είναι πόσο ρίσκο αναλάβαμε σε σχέση με την επιπλέον απόδοση από τον S&P. Here's a little analogy about the naivety of buying individual stocks. We used to play this drinking game in college. Someone would bring up a celebrity's name. We'd all write down what age we thought they were. The furthest person away had to drink. It was staggering how bad some of the guesses were. Mick Jagger, 52. But when we took the average of all our guesses, they were always super close. Αυτό που μόλις ακούσαμε λέγεται σοφία του πλήθους. Και εξηγώ. Αν συγκεντρώσουμε ένα αρκετά μεγάλο και καλά διαφοροποιημένο group ανθρώπων και του θέσουμε ένα ερώτημα, ο μέσος όρος των απαντήσεων που θα λάβουμε θα είναι εντυπωσιακό. Ωσιακά κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό εντωμεταξύ βρίσκει άπειρες εφαρμογές. Από το να μαντέψουμε την ηλικία ενός διάσημου, καλή ώρα, ή το που βρίσκεται μια χώρα στον παγκόσμιο χάρτη, μέχρι και σε πιο σύνθετα ζητήματα όπως η ελάχιστη ταχύτητα που χρειάζεται ένας πύραυλος για να μπει σε τροχιά γύρω από τη γη. Περίπου 28.500 χιλιόμετρα την ώρα, αν αναρωτηθήκατε. Προσέξτε όμως τώρα εδώ. Το εύρος των απαντήσεων που θα λάβουμε θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τεράστιο. Και τα άκρα, οι extreme κοτσάνες δηλαδή, θα βρίσκονται πολύ μακριά από τη σωστή απάντηση. Αλλά σε ένα τεράστιο ξαναλέω δείγμα, ο μέσος όρος των απαντήσεων θα πλησιάζει πάντα την πραγματικότητα. Μαντέψτε που έχουμε ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων να λένε κάθε δευτερόλεπτο τη γνώμη τους για ένα ερώτημα. Στο χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο είναι ο ορισμός ενός εκδημοκρατισμένου μέσου, όπου όλοι οι επενδυτές στον κόσμο ψηφίζουν κάθε δευτερόλεπτο για το πόσο αξίζει κάθε μετοχή. Και μάλιστα με τα λεφτά τους. Μιλάμε για την απόλυτη σοφία του πλήθους. Άρα, όταν η Nvidia διαπραγματεύεται στα $135, αυτό σημαίνει ότι συνολικά όλοι οι επενδυτές εκεί έξω πιστεύουν πως αυτή είναι η σωστή τιμή με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Διαχρονικά, ξαναλέω, στο 99,9% των περιπτώσεων η αγορά έχει δίκιο. Ναι, αλλά Χρήστο, υπάρχουν και στιγμές που η αγορά κάνει λάθος. Προφανώς και υπάρχουν. Αλλά οι πιθανότητες να βρούμε αυτές τις φορές εμείς δεν είναι με το μέρος μας. Οπότε, όταν κάποιος αγοράζει Nvidia σε αυτή την τιμή, λέει πως όλοι οι άλλοι επενδυτές εκεί έξω έχουν αυτή τη στιγμή υποτιμήσει τη μετοχή παρά την τεράστια αύξηση στην τιμή που τις έχουν δώσει. Αν αυτό δεν είναι αλαζονικό, δεν ξέρω τι είναι. Yeah, but Taylor, Warren Buffett's made a killing buying individual stocks. He's the GOAT. Yes. Το νούμερο ένα ερώτημα που σκάει από εξυπνάκηδες όταν λέμε ότι δεν μπορούμε να υπεραποδώσουμε τις αγοράς. Μα Χρήστο, ο Warren Buffett έχει ξεπεράσει τις αγορές συστηματικά, άρα γίνεται να ξεπεράσουμε τις αγορές. Πρώτον, και μόνο που συγκρίνεσαι με τον Buffett, επιβεβαιώνεις την αλαζονία στην οποία αναφέρομαι. Δεν συνειδητοποιείς πόσο θαύμα των επενδύσεων είναι αυτός ο άνθρωπος. Και άλλοι αντίστοιχα. Και δεύτερον, ο Warren Buffett όντως έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και μάλιστα. Όχι ένα, αλλά πολλά. But he also sits in his office reading for 6 to 8 hours a day, meets with company management teams, and has an army of analysts. He does know more than the rest of the market. Όταν η δουλειά σου είναι να διαβάζεις και να μαθαίνεις τι γίνεται στις αγορές ανά πάσα στιγμή, είσαι κυριολεκτικά ιδιοφυΐα. Έχεις όντως ένα στρατό με τους καλύτερους οικονομικούς αναλυτές. Μπορείς να μιλήσεις στο τηλέφωνο με οποιονδήποτε CEO στον κόσμο. Δεν είσαι hedge fund manager να πιέζεσαι να κάνεις market beating κάθε τρίμηνο και έχεις ένα σκασμό από λεφτά για να αγοράσεις ή να εξαγοράσεις σχεδόν το οτιδήποτε, τότε ναι, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και θα ξεπεράσει τις αγορές μακροπρόθεσμα. Και αυτό ακριβώς είναι το αλαζονικό κομμάτι όλων μας. Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε και εμείς να ξεπεράσουμε τις αγορές. Πόσο ανόητοι είμαστε. By the way, και ο ίδιος ο Warren Buffett, που έχει κατατροπώσει κυριολεκτικά την αγορά για 80+ χρόνια, συνεχίζει να φωνάζει πως το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς οι απλοί επενδυτές είναι απλά να επενδύουμε σε ολόκληρο τον S&P 500. Και να μην ασχολούμαστε με τα σκαμπανεβάσματα των αγορών. Τόσο απλά. Και τότε, γιατί ρε Χρήστο, εσύ ο ίδιος επενδύεις σε μεμονωμένες μετοχές. Ήρθε η ώρα να το δούμε κι αυτό.
Η απάντηση είναι απλή. Εγώ έχω μία δυσανάλογα μεγάλη ομάδα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μου. Μία ομάδα προσεκτικά διαλεγμένων ανθρώπων, η οποία παρακολουθεί καθημερινά τις αγορές και με τροφοδοτεί συνεχώς με πληροφορίες, αλλά και με τη γνώμη τους για το ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη κίνηση. Και το καλύτερο, δεν έχω πίεση από κανέναν για να κάνω οποιαδήποτε κίνηση αν δεν νιώσω εγώ καλά με αυτήν. Δεν διαχειρίζομαι λεφτά άλλων. Μπορώ να κάνω αυτό που θεωρώ καλύτερο κάθε στιγμή. Έχω αποκτήσει δηλαδή όντως ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι της αγοράς. Και ας μην το δικαιολογεί το μέγεθος του χαρτοφυλακίου μου. Τι εννοώ ότι δεν το δικαιολογεί το μέγεθος του χαρτοφυλακίου μου τώρα? Αν το μόνο που έκανα ήταν να επενδύω και να διαχειρίζομαι το δημόσιο χαρτοφυλάκιο, κοντά στις 300.000 τώρα, προφανώς και δεν θα είχα τόσα άτομα. Βασικά δεν θα είχα κανένα άτομο. Δεν θα είχε νόημα. Η κερδοφορία του χαρτοφυλακίου δεν θα μπορούσε να καλύψει το επιπλέον κόστος άλλων ανθρώπων. Ας το σκεφτούμε απλά. Με 300.000 επένδυση μπορώ να περιμένω περίπου 30.000 ευρώ κέρδος το χρόνο. Μεσοσταθμικά και σε βάθος χρόνου. 10% δηλαδή. Έστω ότι με κάποιον μαγικό τρόπο είχα ομάδα που μπορούσε να με πάει στο 15% το χρόνο. 50% επιπλέον απόδοση δηλαδή σε σχέση με τις αγορές. Πόσα θα ήταν τα επιπλέον κέρδη μου? Μόλις 15.000 ευρώ. Και ρωτώ εγώ, ποια ομάδα διαχείρισης θα ήταν τόσο καλή που να εξασφαλίζει 50% επιπλέον απόδοση το χρόνο και θα πληρωνόταν λιγότερο από 1.500 το μήνα? Καμία. Βλέπουμε λοιπόν πως στην πράξη, ακόμα και με εξαιρετική απόδοση, δεν γίνεται να ξεπεράσουμε τις αγορές. Και τότε η ερώτηση παραμένει: γιατί έχεις δημόσιο χαρτοφυλάκιο? Γιατί πολύ απλά όλη αυτή η διαδικασία του να χτίσω και να διατηρώ ένα επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο, που by the way όντως ξεπερνά τον S&P 500, μου δίνει υλικό για να παράγω content για το κανάλι, το newsletter και το Telegram μου. Link για όλα στην περιγραφή. Εκεί βρίσκεται το πραγματικό value για εμένα. Έχοντας ένα κερδοφόρο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μπορώ να παραμένω relevant και ως financial creator. Ακόμα και έτσι όμως, το 50% του χαρτοφυλακίου μου είναι επενδυμένο στον S&P 500. Και αυτό πρέπει να σας λέει κάτι. Your buddies are going to tell you all about their winners, but they're not going to tell you they invested in Peloton, their favorite weed stock, overhyped EV stock, or anything else that Cathie Wood is repping that has absolutely bombed. Ο μπρο τα είπε όλα. Όλοι οι γκουρού εκεί έξω μας μιλάνε συνεχώς για τις εξαιρετικές επιτυχίες τους. Λίγοι όμως έχουν όντως τα κότσια να μας δείξουν τις αμέτρητες αποτυχίες τους. Γιατί παιδιά, θα το ξαναπώ. Αν προσπαθήσουμε να επενδύσουμε σε μεμονωμένες μετοχές, μακροπρόθεσμα θα υποαποδώσουμε τον αγορό. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα σε βάθος 20 ετών, από το 1996 έως το 2015. Είστε έτοιμοι? Η απόδοση του μέσου επενδυτή που διαλέγει με μεμονωμένες μετοχές ανέρχεται στο 2,1%. Πάει δηλαδή τσίμα τσίμα με τον πληθωρισμό. Την ώρα μάλιστα που S&P 500 έχει μέση απόδοση πάνω από 8%. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε για να το καταλάβουμε όλοι? Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αγορές. Be smart. Play the odds. Diversify. Αυτό, παιδιά, μπορεί να ακούγεται απλό, μπορεί να ακούγεται βαρετό, αλλά αυτό δουλεύει. Επενδύουμε έξυπνα και παθητικά σε ένα καλά διαφοροποιημένο ETF και αφήνουμε τον ανατοκισμό να κάνει τα μαγικά του. Και τώρα θα μου πείτε: καλά όλα αυτά, αλλά στην πράξη πώς μπορώ να επενδύσω όπως λες? Δεν έχω ιδέα από αυτά. Ευτυχώς τα πράγματα είναι τόσο απλά που δεν χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερη ιδέα από αυτά. Για να το κάνω λοιπόν απευθείας, όσο πιο συγκεκριμένο και πρακτικό γίνεται, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε με τα λεφτά μας είναι να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο αγαπημένο μας ETF VUAA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως μεγαλώνει ακόμη πιο γρήγορα, και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο. Ναι, φανταστείτε να ζούμε από τις επενδύσεις μας και να μην πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ φόρο για αυτές. Και φυσικά το VUAA είναι διαθέσιμο στην Freedom 24, που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή επενδύουμε στο σύνολο της αμερικανικής οικονομίας, η οποία τα τελευταία 50+ χρόνια έχει κάνει αυτό. Ναι, έχει περάσει καλές αλλά και κακές περιόδους, αλλά σε βάθος χρόνου έχει εκτοξευτεί. Φανταστείτε λοιπόν να επενδύαμε και εμείς σε όλα αυτά τα σημεία. Θα είχαμε εκτοξευτεί μαζί του. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στο VUAA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Οπότε αν θέλετε και εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και 800 δολαρίων. Και όπως είπαμε, έχουμε καλά νέα. Η προσφορά της Freedom 24 πήρε παράταση και μέχρι τέλος Οκτωβρίου, παρακαλώ, δίνει έως και 20 μετοχές δώρο σε όσοι έχουν κάνει εγγραφή από την 1η Μαΐου και μετά. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και 800 δολάρια.
δολάρια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές είναι αυτές λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγράψτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγράψτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. We'll be right back.